άλλοι δύο συντελεστές λοιπόν του Hangover. Εντυπώσεις από την πρεμιέρα. Εσείς να μας πείτε εντυπώσεις από μας την πρεμιέρα. Μας άρεσε πάρα πολύ, γελάσαμε. Εσείς πώς νιώσατε έτσι στη σκηνή? Χαίρομαι. Σπράξατε. Εμείς από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησαμε πρόβες για αυτό το έργο, περνάμε πάρα πολύ ωραία πάνω στη σκηνή. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να το καταλάβει ο κόσμος. Είναι ένα έργο που πάνω απ' όλα έχουμε κέφι να το κάνουμε. Εκτός από όλα τα υπόλοιπα, ότι μας αρέσει σαν έργο, την ωραία παράσταση κλπ. Και χαίρομαι πολύ γιατί με αυτό το κέφι που έχουμε εμείς είναι αδύνατον να μην συμμετέχει και ο κόσμος. Ναι, είναι αδύνατον. Εμένα ήταν φοβερές. Έχω ξανάρθει στη Θεσσαλονίκη με πολύ μεγάλες επιτυχίες και εδώ η ανταπόκριση που είδα από τον κόσμο, δηλαδή τα γέλια, τα χειροκροτήματα, έμεινα άναυδος. Δηλαδή ξέρω ότι έχουμε μια καλή δουλειά που ισχύουν όλα αυτά που λέει η Νικολέτα. Αλλά ήταν φοβερή ανταπόκριση. Δηλαδή ένιωσα ότι άρεσε τον κόσμο πάρα πολύ. Μας χειροκροτήσαν πάρα πολύ. Διώξαμε κόσμο σήμερα. Και ελπίζω να πάμε καλά στην πόλη σας. Εγώ πάντα χαίρομαι όταν είμαι εδώ πέρα, ούτως ή άλλως. Είναι και η γυναίκα μου είναι Θεσσαλονικιά, οπότε δεν έχω. Πόσο εύκολο είναι να κάνετε τον κόσμο να γελάσει αυτές τις μέρες που περνά πολύ δύσκολα και έρχεται έτσι με μια βαριά ψυχολογία? Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο εύκολο όσο μπορεί να ήταν άλλοτε. Η αλήθεια είναι όμως ότι φέτος έχω την εντύπωση ότι είμαι σε μια παράσταση που έχει τη συνταγή να το καταφέρει αυτό. Και φαίνεται, δηλαδή φαίνεται από τα πρώτα λεπτά της παράστασης. Οι δε συνάδελφοι είναι όλοι εξαιρετικοί. Παρακαλώ. Εξαιρετικοί και υπερταλαντούχοι. Οπότε νομίζω ότι αν θέλει κάποιος να γελάσει, το έργο μας, η δουλίτσα μας αυτή εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι μια πολύ πολύ καλή ευκαιρία. Και γελάει από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο, έτσι. Ναι, ναι. Απίστευτο αυτό. Είναι πάρα πολύ καλά. Κοίταξε, το να κάνει τον άλλο να γελάσει, όσο πιο σοβαρά το αντιμετωπίζει την κωμωδία, τόσο πιο κωμικό είναι. Και είναι και θέμα και, κοίταξε, ενέργειας μεταξύ των ηθοποιών, χημίας. Είμαστε όλοι νέοι άνθρωποι, είμαστε κοντά στην ηλικία, έχουμε δέσει πάρα πολύ καλά. Και αυτό νομίζω περνάει και στον κόσμο. Μ' αρέσει δηλαδή που είμαστε όλοι συνομήλικοι. Θεωρητικά, εκτός από την Νικολέτα που είναι η μικρότερη από όλους, βέβαια. Θυμήσαι μου να σου κάνω ένα δώρο. Η παράσταση μετά τη Θεσσαλονίκη θα συνεχιστεί? Ποια είναι τα σχέδια? Ναι, τα σχέδια είναι ότι θα συνεχίσουμε. Θα πάμε περιοδία. Καλοκαίρι, δηλαδή θα σχεδιά. Όχι μόνο καλοκαίρι, από μετά το Πάσχα πάμε και προς Πελοπόννησο, θα πάμε Κρήτη. Κρήτη, και Κύπρο, ίσως. Μεγάλη περιοδία το καλοκαίρι. Θα γελάσει ο κόσμος λοιπόν σε μεγάλο μέρος της επικράτειας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς. Και εμείς. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.